Μου σε παρακαλώ δύο λόγια για το παιχνίδι σήμερα. Ναι, ξεκίνησαμε πάρα πολύ σοβαρά. Προσταθήκαμε πάρα πολύ καλά στην άμυνα για άλλη μια φορά και είχαμε αρκετά καλά τραξίματα. Επιθετικά ήμασταν παραγωγικοί πολύ. Νομίζω ότι δείξαμε τη σοβαρότητα που έπρεπε για να κερδίσουμε το σημερινό αγώνα. Έδειξε κάποια σημάδια μάλλον η ομάδα επηρεασμένη από τον αποκλεισμό από τη Λούγκη? Όχι, γιατί για μας η Ευρώπη είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Πρέπει να χτιστεί και αυτό, όπως και χτίστηκε η ομάδα στην Ελλάδα και της πήραν 8-9 χρόνια για να μπορέσει να φτάσει τόσο ψηλά επίπεδα. Το ίδιο χρειάζεται και η Ευρώπη. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται χρόνο. Φέτος έχουμε κάνει 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Με τη Λούγκη υστερήσαμε σε ένα τέταρτο εντός έδρας και δυστυχώς αποκλειστήκαμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι μιλάμε για πολύ ψηλό επίπεδο χάντμπολ. Οι Σουηδοί είναι 100 χρόνια, έχουν 100 χρόνια και παράδοση. Η Λούγκη έχει διεθνείς αθλητές Σουηδούς, έχει Νορβηγούς, έχει Ισλανδούς. Έχουν κάνει και αυτή μια πολύ σοβαρή επένδυση στην ομάδα τους. Ήταν πιο έμπειροι από εμάς ίσως μέσα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Έχουμε πολλά αποθέματα, έχουμε πάρει πολλά πράγματα από την ευρωπαϊκή μας θερινή πορεία και όσο πέρα και όσο θα βελτιωνόμαστε κι άλλο. Μία ερώτηση. Ο Χριστόφορος είχε κάνει λόγο σε δηλώσεις του για τα κρίσιμα σφυρίγματα, τα πήρε όλα η Λούγκη. Ναι. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ισχύει, ναι. Ισχύει και δυστυχώς η Ευρώπη αυτό ακριβώς έχει, ότι πρέπει κάποια στιγμή σιγά σιγά μέσα από την πορεία της ομάδας να γίνει γνωστή, να αρχίσουν να αντισέβονται και οι διαιτητές ανάλογα. Πρέπει να μπει στον χώρο να καταλάβουν όλοι ότι γίνεται μια προσπάθεια και εδώ. Και μέχρι τότε ο σεβασμός εντός αγωγικών είναι πιο πολύ με τους άλλους. Η συνέχεια? Η συνέχεια, κύπελλο πρωτάθλημα. Έχουμε τώρα το Δούκα την Παρασκευή, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Οφείλουμε να το πάρουμε ώστε να τελειώσουμε το γύρο πάρα πολύ δυνατά και να πάμε σε αυτή την πολύ μεγάλη διακοπή με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η ερώτησή μου ήταν γιατί εμείς στο πίσω μέρος του μυαλό μας έχουμε σίγουρα τον Ντάμπι σαν οπαδί. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ο στόχος αυτός είναι. Η επένδυση που έχει γίνει είναι σαφώς πολύ μεγάλη και μας βάζει ως φαβορί στην διεκδίκηση του Ντάμπι. Αλλά η κατάκτηση του Ντάμπι θα τελειώσει το Μάιο, στο τέλη Μαΐου. Μέχρι τότε έχουμε Δούκα μπροστά, έχουμε ένα γύρο ακόμα και τα υπόλοιπα παιχνίδια του κυπέλου είναι πολύ πολύ μακριά για μένα. Το μέλλον το δικό μας είναι Παρασκευή Δούκας. Η έδρα έπαιξε καθόλου ρόλο φέτος? Μία πάνω στα Αλιώσια, μία τώρα στην Κυψέλη. Εντάξει, είναι δύσκολη η πρόσβαση για τον κόσμο στα Αλιώσια, δεν θα είναι κακά τα ψέματα. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Και το γήπεδο, αν δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς δεν είναι έδρα όπως πρέπει να είναι έδρα. Αγωνιστικά για μας δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχουμε παίξει αγώνα ποτέ στο γήπεδο που προπονούμαστε. Είναι κάτι το ποδόσφαιρο που προπονούμαστε στο βοηθητικό και παίζουμε στην κυρία Σάλα. Αλλά σίγουρα μια έδρα πιο καυτή ίσως να μας έδινε ένα-δύο γκολ που βιαζόμασταν για να πάρουμε την πρόκληση απέναντι στην Λούγκη. Στην Κυψέλη παίρνετε κάποιο τέτοιο παλμό, κάποια τέτοια όθηση? Παντού παίρνουμε τον παλμό. Απλά πιστεύω ότι και τα Αλιώσια θα ήθελαν λίγο υπομονή. Πιθανότατα να μας μάθαινε ο κόσμος, να μάθαινε και τον εύκολο τρόπο που διέλυψε εκεί. Δεν ξέρω, δεν έχω μπει σε αυτή τη λογική. Όμως αυτές είναι αποφάσεις πολιτικές της διοίκησης και πιστεύω ότι ό,τι αποφάσεις παίρνει είναι για το καλύτερο.